Γεια σε όλους, είμαι ο Βαγγέλης. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς να ρυθμίσουμε το Gmail μας ώστε να βλέπουμε πότε διαβάζει ο παραλήπτης το email που έχουμε στείλει. Δηλαδή θα ξέρουμε πότε έχει ανοίξει το email μας και πότε έχει πατήσει το σύνδεσμο ή αν έχουμε κάποιο σύνδεσμο μέσα στο email μας. Αυτό γίνεται με το extension Unlimited Email Tracker της Synovio. Και με αυτό μπορούμε να δούμε πότε διαβάζει ο παραλήπτης το mail που έχουμε στείλει. Για να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κατεβάσουμε αυτό το extension. Οπότε πατάμε εδώ στο link που θα έχω και κάτω από το βίντεο. Πάμε στο Chrome Web Store. Και πρέπει να κάνουμε Add to Chrome. Πατάμε εδώ το μπλε κουμπί. Πατάμε Add Extension. Θα το προσθέσει τώρα. Εδώ είναι. Μας ανοίγει το email. Και μας ζητάει να το κάνουμε, να το ενεργοποιήσουμε. Πατάμε Activate. Πατάμε Reload. Και ανοίγει το mail. Πούμε τώρα ότι μια στιγμή να φορτώσει, περιμένουμε να φορτώσει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ κάτω βλέπουμε αυτά τα τρία εικονίδια. Με αυτό την καμπανούλα που είναι πράσινη ενεργοποιούμε το tracking, δηλαδή ενεργοποιούμε την αναφορά ότι κάποιος έχει ανοίξει και έχει διαβάσει το mail μας. Ας στείλουμε ένα mail, να κάνουμε ένα παράδειγμα. Θα γράψουμε το θέμα μας. Κάνουμε και link. Ωραία. Και το στέλνουμε, έτσι. Πατάμε send. Τώρα αν πάμε στο άλλο, μας πατήσουμε εδώ στο inbox. Κάνουμε refresh. Έχει έρθει το mail. Οπότε σε αυτό το mail ας πούμε ότι είμαστε οι παραλήπτες. Ανοίγουμε το mail. Εμείς σαν αποστολέας μας έχει ανοίξει αυτό εδώ. Οπότε μας λέει ότι ανοίχτηκε το mail μας. Και αν πατήσουμε εδώ Open Gmail, μας λέει ότι είχε ανοίξει αυτό το mail. Λοιπόν, το κλείσουμε αυτά εδώ.
μας έχει δείξει ότι έχει ανοίξει ήδη μια φορά. Τώρα, αν... αν πατήσουμε και το σύνδεσμο μέσα στο mail που είχαμε στείλει, μας ενημερώνει ότι έχει πατηθεί και ο σύνδεσμος. Λέει το τάδε mail, clicked, έκανε κλικ στο link μέσα στο email. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο το add-on, αυτό το extension του Chrome. Το προτείνω να μας λέει κλικ 1 και opens 1. Τότε έχει ανοιχτεί μια φορά ήδη και έχει πατηθεί και ένα σύνδεσμος. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, κάντε like στο κανάλι, subscribe στο κανάλι μάλλον, like στο βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε από κάτω αφήστε το στο σχόλιο. Αυτά από μένα. Γεια σας.